Το Όπεν αποκαλύπτει σήμερα νέα κενά στι θέσει ταθμαρχών στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, οι ελλείψει φέρνουν κατάργηση βραδινή βάρδια αλλά και ρύθμιση κυκλοφορία από ένα μόλι άτομο. Αποκαλύπτουμε σήμερα ένα έγγραφο του τμήματο επιθεώρηση τη Θεσσαλονίκη, τη Διεύθυνση Μακεδονία. Να δούμε λοιπόν τι λέει στι 30 Ιουνίου του 2022 αναφέρεται στην κατάργηση τη βραδινή βάρδια και λέει πω θα υπάρχουν μόνο δύο από εδώ και στο εξή, λόγω συνταξιοδοτήσεων, λόγω φυσικά υποστελέχωση. Πρώτη βάρδια 5 μέχρι 2, 9 ώρε και δεύτερη βάρδια 1.30 με 10.30 το βράδυ. Καταργείται, αυτό σημαίνει δηλαδή το έγγραφο, καταργείται η βραδινή βάρδια στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Ιούνιο. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι η επιθεώρηση τη κυκλοφορία ορίζεται στο σταθμό ΤΑΦΧΙ 1. Είναι ο σταθμό που είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ Εκεί που βρέθηκε σήμερα ο δημοσιογράφο του Όπεν Ο Αντώνη Τσολναρά. Στον ΤΑΦΚΙ 1, επομένω, δίνεται η ρύθμιση τη κυκλοφορία σε επικοινωνία φυσικά με τον ρυθμιστή κυκλοφορία από την Αθήνα. Σε αυτό το σταθμό που, όπω είδαμε, είναι γεμάτο σκουπίδια, είναι σχεδόν διαλυμένο Ματίνα. Μάλιστα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τι ελλείψει προσωπικού, για την ασφάλεια επιβατών και των δρομολογίων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μελήττο.